Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδος η εκδήλωση νομικής πληροφόρησης με θέμα νέο εργασιακό και αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας και τις ΓΕΣΕΕ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, Χρήστος Γούλας, ανέπτυξε τις θέσεις των συνδικάτων για την ακρίβεια και τον κατώτατο μισθό για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Εργασίας, σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας, σήμερα διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, να ενημερωθεί ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, αλλά και όχι μόνο οι εργαζόμενοι, και οι πολίτες της Ναυπάκτου, για μια σειρά από ζητήματα και δράσεις που κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ στην πόλη. Ένα από αυτά είναι να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για την πρόταση του Ινστιτούτου Εργασίας που υιοθέτησαν τα συνδικάτα για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα, η οποία για τις επόμενες 2-3 μέρες η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει. Εμείς θέτουμε τρεις βασικές προϋποθέσεις, θεωρώ πολύ αντικειμενικές, για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Η μία προϋπόθεση είναι η προστασία αυτής της χαμηλόμισθης κατηγορίας εργαζομένων, η προστασία της από τη φτώχεια. Η δεύτερη κατηγορία είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά σε θέματα βασικών ειδών διατροφής. Και το τρίτο είναι να διατηρηθεί η κατανομή μεριδίου του εισοδήματος των μισθωτών, σύμφωνα με την ίδια κατηγορία με το εθνικό εισόδημα. Η κατηγορία μεριδίου των μισθωτών σε σχέση με το εθνικό εισόδημα τα τελευταία χρόνια συνεχώς πέφτει. Με βάση αυτά τα τρία, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ προτείνει διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 908 ευρώ μεικτά. Για να βγάλουμε αυτό το νούμερο, δεν είναι ένα συνδικαλιστικού τύπου ή συντεχνιακού τύπου νούμερο, δείκτης. Βασιζόμαστε σε τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι, σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική βιβλιογραφία, η προστασία των εργαζομένων από τη φτώχεια χρειάζεται να είναι ισότιμη με το 60% του διαμέσου μισθού. Σε αυτό προσθέτουμε την παραγωγικότητα του 2023, σύν τον προβλεπόμενο πληθωρισμό του 2024, όπως αυτός υπάρχει και προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το άθροισμα αυτών των τριών δεικτών δείχνει το τελικό νούμερο που είναι 908 καθαρά. Σε επίπεδο ποσοστού μπορεί να ακούγεται μεγάλος ή αισιόδοξος, ωστόσο σε επίπεδο ποσού μιλάμε για ένα ποσό των 70 ευρώ καθαρά μηνιαίως. Θεωρούμε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα για τους πολύ χαμηλόμισθους εργαζόμενους συμπολίτες μας. Ταυτόχρονα, σε σταθερή συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, τα τελευταία 10 χρόνια δίνουμε τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και άνεργους της περιοχής μας να έχουν πρόσβαση σε έγκυρη νομική πληροφόρηση σε θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά και απασχόλησης, έχοντας πλέον καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα σταθερό και αξιόπιστο σημείο αναφοράς για αυτά τα ζητήματα στην τοπική κοινωνία. Η εκδήλωσή μας συμπίπτει χρονικά με τη συζήτηση που υπάρχει αυτή την περίοδο για την αύξηση στον κατώτατο μισθό, ο οποίος αναμένεται να φτάσει κοντά στα 830 ευρώ. Στη συνέχεια, νομικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕΕ παρουσίασαν τις εξελίξεις στα εργασιακά, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, το ξεπάγωμα των τριετιών, η 13ωρη ημερήσια εργασία, αλλά και το ασφαλιστικό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, Σύμβουλοι Απασχόλησης δέχτηκαν ερωτήματα σε θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά, προκειμένου να απαντηθούν από τη νομική υπηρεσία του Ινστιτούτου. Το Ινστιτούτο Εργασίας υποστηρίζει τη ΓΕΣΕΕ και τα συνδικάτα, δεν είναι το ίδιο συνδικάτο, που σημαίνει ότι όλες οι προτάσεις του, όλες του οι παρεμβάσεις είναι επιστημονικά και μεθοδολογικά θεμελιωμένες, άρτιες και θεωρώ ότι δεν επιδέχονται αμφισβήτηση γιατί όλοι μας οι δείκτες στηρίζονται σε επίσημες βάσεις δεδομένων. Και σε επίσημες βάσεις δεδομένων όχι δά και τόσο φιλεργατικών οργανισμών όπως για παράδειγμα συζητώντας στα στοιχεία του ΟΣΑ ή στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές σε όλο αυτό το πλαίσιο. Μετά το πέρας των ομιλιών, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων, ενώ στα συμπεράσματα της εκδήλωσης επισημάνθηκε το γεγονός ότι η ακρίβεια απειλεί άμεσα το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων. Επίσης, τονίστηκε το δίκαιο αίτημα των εργαζόμενων για την επαναφορά του δικαιώματος διαπραγματεύσεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τέλος, το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδος κάλεσε σε καθολική συμμετοχή στην πανελλαδική γενική απεργία της 17ης Απριλίου.